Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Καλημέρα, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα, κύριε Βανίτη. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ. Τιμή μας είναι. Θα ήθελα να σας πω ότι χθες το ρεπορτάζ που δίναμε εμείς, που έδιναν για μας, μάλλον η συνάδελφός μας, η κυρία Βασιλάκη από τις Βρυξέλλες, έλεγε ότι υπάρχουν έντονες πιέσεις πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8 τουλάχιστον μέχρι 15 Δεκεμβρίου, το θέμα της χώρας να έχει κλείσει και η χώρα να προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία. Να το θεωρήσω πίεση, να το θεωρήσω απειλή ή ομή παρέμβαση στα εσωτερικά? Να πω πολύ απλά ότι ο χρόνος πιέζει. Και να πω πραγματικά ότι δεν νομίζω πως είναι αντίθετη στις επιθυμίες της ελληνικής κυβέρνησης αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή, για να το πω πρακτικά, θα πρέπει να κλείσει η διαδικασία της προηγούμενης φάσης του μνημονίου, στην πραγματικότητα να πιστοποιηθεί ότι όσα ξέραμε σε σχέση με την Τρόικα και το μνημόνιο αποτελούν πλέον παρελθόν με το τέλος του 2014. Παράλληλα να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διευθέτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, που είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση και είναι υποχρέωση των εταίρων μας, με βάση την απόφαση του Eurogroup της 27 Νοεμβρίου του 2012. Και στο τέλος να δούμε πώς θα πορευτεί η Ελλάδα το 2015. Η χώρα έχει ήδη ανακοινώσει ότι συζητά την δυνατότητα προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής. Πέρα από τα σχετικά δημοσιεύματα, υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπως θυμάστε, στην συζήτηση, στην πρώην μερισσία διατάξεως συζήτηση. Ως εκ τούτου, αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι πέρα από το, όπως, γιατί την έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά, όπως οι δημοσιογράφοι ερμηνεύουμε το πολιτικό περιβάλλον, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή λέει ότι η Ελλάδα κλείνει έναν κύκλο, ότι είναι υποχρέωση των εταίρων να συζητήσουν το ζήτημα του χρέους και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα, πριν δηλαδή, αν το θέλετε και ερμηνεύοντας τις ευρύτερες ευρωπαϊκές συνθήκες, κυριαρχήσουν άλλες συζητήσεις. Ας πούμε, γιατί έχει επιβράδυνση η Γερμανία, γιατί βρίσκεται στο κατόφλι της ύφεσης η Γαλλία, γιατί δεν τα καταφέρνει όπως καταρχήν είχε φανεί ότι μπορούσε να τα καταφέρει η Ιταλία. Πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι συζητήσεις για τα βουβάλια, να τελειώσει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος, που είναι, επαναλαμβάνω, μια υποχρέωση των εταίρων μας από την ώρα που η χώρα, με τις θυσίες των ανθρώπων μας, με τις θυσίες των πολιτών, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο με αυτούς τους αριθμούς. Οι αριθμοί, κύριε Αρβανίτη, πρέπει να περάσουν στην πραγματικότητα του Έλληνα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το στοίχημα της κυβέρνησης. Αυτό, να μου επιτρέπετε, είναι το στοίχημα του πολιτικού συστήματος, γιατί δεν θεωρώ ότι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά από άλλα ελαττήρια. Μόνο μία παρέμβαση, ότι η λέξη θυσία που την ακούω πολύ συχνά, ξέρετε, είναι όταν ο άλλος θέλει να θυσιαστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Έλληνες δεν έχουν ερωτηθεί, τουλάχιστον δεν πάνε με καθαρή καρδιά στο θυσιαστήριο. Και αυτό συνεχίζεται εδώ και χρόνια πια. Πάμε στον πέμπτο χρόνο. Αλλά αυτή είναι μια δική μου επισήμανση. Να σας ρωτήσω, θεωρείτε την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο ορατή, ή πάμε σε ένα νέο μνημόνιο, αυτό που τουλάχιστον αρκετοί φοβούνται, ίσως πιο επώδυνο? Θα σας πω κάτι με πολύ απλά ελληνικά, ενδεχομένως και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου. Δεν ζητάμε καινούργια λεφτά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως μαξιλάρι ασφαλείας, ως αλεξίπτωτο, λεφτά που ήδη έχουμε δανειστεί. Είναι τα χρήματα που υπάρχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται μετά τα stress test των τραπεζών που ήταν επιτυχημένα. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων δεν έχει κανένας τη δυνατότητα να συζητήσει νέους δημοσιονομικούς όρους. Είναι, νομίζω, φανερό αυτό που λέω. Δεν θέλουμε καινούργια χρήματα από τον ενιαίο μηχανισμό στήριξης. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αλλιώς χρήματα που έχουμε δανειστεί και όχι για εσωτερική καταναλωτική δαπάνη, αλλά ως ένα μαξιλάρι εγγύησης, το οποίο εκ των πραγμάτων θα επιτρέπει στις αγορές να βλέπουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τον ελληνικό δανεισμό. Έτσι η Ελλάδα θα μπορεί να πορεύεται χωρίς τις δραματικές πιέσεις που όλοι μας είδαμε να αποτυπώνονται στις οθόνες και κυρίως στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το είπε και χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χαρδούβελης, αλλά δεν νομίζω πως ήταν κάτι που κανένας είχε αμφιβολία, ότι όταν είναι τόσο λίγα τα ομόλογα στα χέρια των ιδιωτών, όταν δηλαδή είναι τόσο ρηχή η αγορά, τόσο εύκολα μπορεί να προκληθεί πολύ μεγάλη αναταραχή. Την είδαμε, την καταγράψαμε. Πιστεύω από αυτή την αναταραχή πήραμε όλοι τα μηνύματά μας. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει την δυνατότητα σήμερα να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση μόνη της, ή τουλάχιστον η διαπραγμάτευση αυτή να είναι
μόνο στο φάκελο που θεωρεί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς ότι πρέπει να είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, γιατί μάλλον το αφήνω εκεί για να μην σας χαλάσω την απάντηση και άμα έχω ερώτηση θα θέσω. Θα ήθελα να σας χαλάσω εγώ τη σειρά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βενιζέλος. Ναι, ναι, ναι. Ο κοινό δεύτερο. Ναι. Δεν το έκανα. Okay. Επειδή, ναι. Συμφωνούμε προς Θεού, προς Θεού. Συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν από το ερώτημά σας, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση έχει την εντολή και έχει και τη δυνατότητα, κύριε Αρβανίτη. Έχει τη δυνατότητα διότι το επίτευγμα της διαδρομής είναι ένα επίτευγμα το οποίο έφερε η κυβέρνηση εις πέρας, προφανώς αξιοποιώντας τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα. Αν θέλετε να σας θυμίσω ιστορικά, όχι πολύ μακρινά, η απόφαση του Νοεμβρίου, της 27ης Νοεμβρίου του 2012, που προβλέπει τη διαδικασία διευθέτησης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, είναι μια απόφαση που ελήφθη μετά από προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Είναι μια απόφαση που ελήφθη ενώ ήταν ο Γιούγκερ επικεφαλής του Eurogroup. Τώρα που η κυβέρνηση έχει καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, είναι η ώρα να μπει αυτή η απόφαση στο τραπέζι και να συζητηθεί η υλοποίησή της. Η Ελλάδα δεν λειτουργεί με μαξιμαλιστικές εκδοχές, ούτε αν μου επιτρέπετε, επειδή το χρησιμοποίησε και ο Υπουργός, θέλει να μπει σε μια διαδικασία λεονταρισμών, να δοκιμάσει αν μπορεί να περπατήσει μόνη της στη ζούγκλα των αγορών. Θέλει να προχωρήσει σταδιακά και θέλει να κλείσει το θέμα της διευθέτησης της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Εφόσον το κόστος της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους πέσει από τα 6 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα στα 3 δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα χρήματα θα είναι χρήματα που θα μπορέσουν να διατεθούν στην ανάπτυξη και στο εσωτερικό της χώρας. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι είναι και ένα ζήτημα αξιοπιστίας των εταίρων. Από την ώρα που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και από την ώρα που επέβαλαν, για να το πω με απλά ελληνικά, αυτό το πρόγραμμα μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που πρέπει απαραίτητα να γίνει όμως και να προχωρήσει αυτή η συζήτηση για να καταλήξει, είναι να φύγει από το τραπέζι παράμετρο της αβεβαιότητας, κύριε Αρβανί. Να σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το πω γιατί και εσείς το ξέρω, γιατί κάνετε πολύ καλή δουλειά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε. Όλοι οι διεθνείς οίκοι, όλες οι διεθνείς αναλύσεις στο ζήτημα της Ελλάδος καταλήγουν με την παράμετρο της πολιτικής αβεβαιότητας. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση. Θα συζητήσουμε το χρέος. Θα κλείσουμε το χρέος τώρα που είναι η ώρα. Εκεί γιατί αν μου επιτρέπετε, είναι τώρα είναι η ώρα. Είναι βιώσιμο. Η απάντηση στην ερώτηση έρχεται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους εξασφαλίζεται με τη μείωση του κόστου εξυπηρέτησης. Εμείς θέλουμε την πιστοποίηση των εταίρων μας. Όπως πολύ καλά ξέρετε, η παλαιά προσέγγιση αυτή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει να υιοθετεί, δηλαδή ότι η βιωσιμότητα του χρέους αποτυπώνεται μόνο στο λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, είναι μια παροχημένη πλέον προσέγγιση. Ότι οι νέοι διεθνείς οίκοι βλέπουν το χρέος ως μια ολότητα και σε αυτό βάζουν και την ακίνητη περιουσία μιας χώρας, βάζουν και τις δυνατότητές της. Παράλληλα, η νέα συζήτηση για το αν ένα χρέος είναι ή δεν είναι βιώσιμο εστιάζεται στο πόσο κοστίζει η εξυπηρέτησή του. Σημασία δηλαδή, να το πω σε απλά ελληνικά, mm-hmm. δεν έχει πόσα χρωστάς, αλλά πόσα δίνεις το χρόνο. Είναι η νέα λογική για το χρέος και εκεί ακριβώς εργάζεται η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω όμως ότι για να γίνει αυτή η συμφωνία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να φύγει από το τραπέζι η πολιτική αβεβαιότητα. Και όταν λέω πολιτική αβεβαιότητα, δεν εννοώ ότι θα συζητήσουμε για το ότι πρέπει να γίνονται απαραίτητα εκλογές κάθε 4 χρόνια. Είναι κάτι που πραγματικά, ας πούμε, θα ήταν ένα σοβαρό αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, αν μπορούμε αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμά μας. Αλλά το αφήνω στην άκρη. Λέω ότι η πολιτική αβεβαιότητα έχει να κάνει με την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε τώρα. Η κυβέρνηση έχει την εντολή, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την έχει επιβεβαιώσει αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως ξέρετε, και πρόσφατα στην ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, ας της δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτεί το χρέος. Και ας της δοθεί η δυνατότητα να δοκιμάσει με τις δυνάμεις της την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κυρία Σπυράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως. Παρακαλώ. Και ως εκ τούτου, να προκαταλαμβάνουμε, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι μια συζήτηση που ακόμη και ως δημοσιογράφοι δεν θα την κάναμε, πολύ περισσότερο από τη δική μου θέση εδώ στην Ευρωβουλή και από τη δική σας, που είστε σε μια περισσότερο υπεύθυνη θέση από αυτή ενός απλού συντάκτη. Εγώ θέλω να σας πω, βεβαίως και η ομορφιά του ραδιοφώνου και αυτό υπάρχει, είναι για να ακούγονται οι απόψεις. Οπότε συνεχίζω την κουβέντα, γιατί το θέμα είναι να ακούσουν εσάς οι πολίτες, όχι να ακούσουν εμένα, ξέρουν τις απόψεις μου.
Μιλήσατε, χρησιμοποιήσατε το θέμα της πολιτικής αβεβαιότητας, έναν όρο τον οποίο τον ακούμε πάρα πολύ συχνά. Όμως εδώ υπάρχει ένα βασικό θέμα θεσμικό. Πρώτον, ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας απαξιώνει πλήρως τον άλλο σημαντικό πόλο της δημοκρατίας που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει καν τον αρχηγό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε καν το κόμμα. Το κόμμα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ο επικεφαλής λέγεται Τσίπρας. Αυτό είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, όχι μόνο απλά πολιτικής αισθητικής, αλλά πώς καταλαβαίνει κάποιος τους θεσμούς. Αυτή είναι η άποψη. Δεν θέλω να σας αντιτείνω από την άλλη πλευρά ότι προαναγγέλλεται πριν ακόμα γίνει πρόσκληση, πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει στον κύριο Σαμαρά και θα του ζητήσει να παραιτηθεί. Θέλετε να πούμε σε αυτό το μπραντεφέρ? Μπορούμε να το συζητάμε έως το βράδυ. Μπορούμε, αλλά. Το ζήτημα είναι ποιος ξεκίνησε. Ξεκίνησε, αν θέλετε, κατά τη δική μου γνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να κάνει πολιτική από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Είναι μια συζήτηση που αν την κάνουμε αναδρομικά, το μόνο που θα κάνουμε είναι να συσκοτήσουμε την κρίση των ακροατών μας. Είμαστε τώρα εδώ. Στο ερώτημα λοιπόν που είμαστε τώρα εδώ, θα με επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω. Θα βάλω μόνο το ερώτημα για να το βάλετε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη, ξέρετε, για έναν πολίτη, οποιονδήποτε πολίτη, δεξιός ή αριστερός είναι αυτός, αρχικός ή όπως τοποθετείτε, να βλέπει και την πολιτική του ηγεσία. Δεν συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, λέω παράδειγμα. Έχουμε θέματα εθνικά σε εξέλιξη. Έχουμε ένα μεγάλο εθνικό θέμα που είναι το χρέος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι, δηλαδή, ότι θα πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς, κύριος Βενιζέλος, κατά μόνας, να λύσει τα θέματα της χώρας. Ξέρετε, εδώ λέω την άποψή μου. Η χώρα δεν είναι πρικιό. Η χώρα ανήκει σε όλους μας. Επειδή με αυτό θα συμφωνήσω, θα σας πω επίσης ότι επειδή η χώρα δεν είναι πρικιό και επειδή η χώρα ανήκει σε όλους μας, γι' αυτό το λόγο η χώρα πρέπει να έχει συνέχεια. Και γι' αυτό το λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής, λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει καμία συμφωνία που θα υπογράψει αυτή η κυβέρνηση, κατήργησε την έννοια της συνέχειας τουλάχιστον στο πεδίο της πολιτικής και ενίσχυσε την πολιτική αβεβαιότητα. Επίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας για το χρέος, πάλι από το βήμα της Βουλής, γιατί επιτρέψτε μου, θέλω να το βλέπω εντελώς θεσμικά το ζήτημα, μίλησε για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Είναι η απόλυτη απόκληση που περιλαμβάνει και την εκδοχή της μονομερούς ενέργειας, την ώρα που η κυβέρνηση έχει μια τελείως άλλη εκδοχή για το χειρισμό του χρέους, σας την περιέγραψα. Ως εκ τούτου, για να υπάρξουν συνενέσεις, θα πρέπει να υπάρξει μία μίνιμουμ σύγκληση. Η σύγκληση αυτή λέει, πρώτον, η χώρα έχει συνέχεια. Δεύτερον, ας καθίσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι και ας παραδεχτούμε ότι οι μονομερείς ενέργειες το μόνο που θα κάνουν είναι να φέρουν την καταστροφή. Αν κάνουμε δύο βασικές παραδοχές, μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές τις δύο βασικές παραδοχές δεν τις έχω δει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τις έχω ακούσει από στελέχη. Ήμουν δηλαδή προημερών με τον κύριο Σταθάκη στο Sky και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις για το χρέος, που ήταν απόψεις τις οποίες κανείς μπορούσε να συζητήσει. Δεν είναι όμως αυτές οι επίσημες απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απηχούν στις απόψεις του συνεδρίου και κυρίως δεν έχουν ξεκαθαριστεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ξέρετε, κύριε Βανίτη, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μια αίσθηση ότι στα μήνυμα συμφωνούμε. Αυτή την ώρα δεν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την αίσθηση από εδώ που είμαι και παρακολουθώντας όσο μπορώ λεπτομέρως την δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Τότε θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και δύο οπτικές της στρατηγικής ουσιαστικά που βλέπει κάποιος ότι πώς μπορεί να βγει από την κρίση. Δηλαδή, στο αν θες να κάνεις, και εγώ παραδείγματος χάρη, τι ανάπτυξη, πώς την εννοείς, θα μου πεις θεωρητικού επίπεδου, αλλά έχουν και μία αξία όλα αυτά. Δεν έχει κανένας πάντως στην άποψη, και σας το λέω πολύ καθαρά, να συγκλίνουμε όλοι σε όλα. Εσείς δεν θα ήσασταν. Εσείς εννοώ, όχι εσείς ως πρόσωπο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ και εγώ δεν θα ήμουν Νέα Δημοκρατία. Αν πίστευα ότι η συνταγή είναι η ίδια, αν δεν πίστευα, ας πούμε, ότι το τοπίο πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρξει ένα ευνοϊκό τοπίο για την επιχειρηματικότητα, να μειωθούν οι συντελεστές στις επιχειρήσεις, να επενδύσουν οι άνθρωποι, αν δεν είχα τη λογική του πρώτου λόγου στον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς δεν θα συνέβη. Δεν θέλω να συνδέσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Προς Θεού. Και οι πολίτες έχουν δυνατότητα να διαλέξουν τη μία ή την άλλη εκδοχή. Επιμένω ότι αυτό πρέπει να γίνει σε συνθήκες κανονικότητας, με μια χώρα που θα μπορεί πια να δανείζεται και θα είναι ασφαλής. Δεν θα κάνουμε ποτέ άλλοτε τη συζήτηση μπαίνουμε, βγαίνουμε στο ευρώ ή άλλα τέτοια. Θα είναι μια συζήτηση που δεν θα γίνεται σε κανένα επίπεδο με τους σοβαρούς ανθρώπους, πάντα. Και επιπλέον
θα είναι μια συζήτηση που θα έχει τελειώσει το ζήτημα της διευθέτησης του δημοσίου χρέους. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις αυτές για να πάμε παρακάτω, κύριε Αρβανίτη. Κυρία Σπυράκη... Πρέπει να συνομολογήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, πρέπει να συνομολογήσουμε ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ πιεστικό. Ναι, ναι. Και το διεθνές περιβάλλον πρέπει να καταλάβει ότι και αυτοί δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους. Υπάρχει και χώρα, υπάρχει και κράτος, υπάρχει και εθνική αξιοπρέπεια. Δηλαδή δεν μπορώ να συμφωνήσω με την αντίληψη του Παπανδρέου που έλεγε ότι πρέπει να καταλάβει τώρα ότι η εθνική μας υπόσταση θα περιοριστεί. Αυτό δηλαδή ως πολίτης μη πρόσβαλε. Είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο θα συμφωνούσα και ξέρετε την άποψή μου για τον τρόπο που πολιτεύτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θέλω να την επαναφέρω, γιατί απλώς τη βρίσκω εντελώς ντεμοντέ τη στιγμή που βρισκόμαστε. Δηλαδή, την έχει ξεπεράσει τόσο πολύ η ιστορία και ο ελληνικός λαός, που είναι μια συζήτηση χωρίς περιεχόμενο. Στην πρόταση που έκανε ο αρχηγός του κόμματος, και κλείνω με αυτό, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να γίνει σύσκεψη, συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, με το πλαίσιο και το θεματολόγιο αυτό, εσείς θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε? Θα ήθελα ένα μίνιμουμ συνένεσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αρβανίτη. Ένα μίνιμουμ συνένεσης που, όπως σας είπα και πριν, λέει ότι το κράτος έχει συνέχεια. Άρα αποσύρεται η δήλωση που έγινε από ό,τι διαπίστωσα δύο φορές από την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Εσείς το παρακολουθείτε και καλύτερα. Mm-hmm. Εγώ από εδώ ίσως κάνω κάτι. Ότι δηλαδή δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία για το χρέος. Τις συμφωνίες τις κάνουν οι κυβερνήσεις, κύριε Αρβανίτη. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο της διαχείρισης του χρέους. Και εκεί πάλι η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί και να διαπραγματευτεί και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αντιληφθεί ακριβώς πώς κινείται το διεθνές πλαίσιο. Και βεβαίως το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή όχι αυτής της Βουλής να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πριν καταλήξουμε, και ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ότι δεν ψηφίζει κανένα πρόσωπο, ας δούμε το πρόσωπο, νομίζω αυτό συμβαίνει στις ευνομούμενες χώρες, ας δούμε την πρόταση της πλειοψηφίας, ας δούμε αν αυτό το πρόσωπο μπορεί να σηματοδοτήσει την εθνική ενότητα, αλλά και το τέλος της εποχής των μνημονίων και της Τρόικας, παρουσίας της Τρόικας στην Αθήνα και όλες αυτές τις σχέσεις, που έχει πολλές όψεις και ιστορικά θα τις αποτιμήσουμε, αλλά πάντως μία μπορούμε σίγουρα να δούμε, ότι ο κόσμος υποφέρει, οι Έλληνες υποφέραμε, θυσιάσαμε πάρα πολλά για να κρατηθούμε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, για αυτά τα μήνυμα θα πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία πριν προσέλθουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ιδάλλως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά να βγαίνουν έξω και να ξαναδιατυπώνουν τη διαφωνία που είχαν εξαρτήσει. Δεν διαφυρώνονται τέτοιου είδους χάσματα μέσα σε ένα-δύο ώρα. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Κύριε Σπυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.